ευρισκόμενοι πάντοτε εις το βιβλίο του Αγίου Κυρίλου, στο βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση, στην 15η παράγραφο, διαβάζομαι. Εφόσον βεβαίως κάνει μία συντοματάτη ανάλυση της Κυριακής προσευχής, λέγει: «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον», και σχολιάζει: «Ο άρτος ούτος ο κοινός ουκέ στην επιούσιος, ο δε άρτος ούτος ο Άγιος επιούσιος εστίν, αντί του επί την ουσίαν της ψυχής κατατασσόμενος. Ούτως ο άρτος ούκης κοιλίαν χωρεί και εις αφεδρώνα εκβάλλεται, αλλης πάσα σου την σύστασιν αναδίδωται, εις ωφέλιαν ψυχίστε και σώματος. Το δε σήμερον αντί του καθημέραν λέγει, ως και ο Παύλος έλεγεν άχρης ου το σήμερον καλείται». Αυτή η παράγραφος αναφέρεται εις το επόμενο αίτημα, το τέταρτο αίτημα της Κυριακής προσευχής, που λέγει: «Πάτερ ημών, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Βέβαια, όπως αντιληφθήκατε από αυτό που σας διάβασα, επειδή βιάζεται ο Άγιος Κύριλλος να τελειώσει, γι' αυτό με πολύ αδρές γραμμές λέγει και την απόδοση, την ανάπτυξη της Κυριακής προσευχής, ώστε ευθύς αμέσως πηγαίνει στο σημαντικότερο σημείο του πράγματος, που είναι η αναγωγή του χωρίου τούτου στον πνευματικό άρτον, που θα μιλήσουμε βέβαια λίγο πιο κάτω. Κάνει μία αναγωγή κατευθείαν. Σας είχα πει ακόμη την περασμένη φορά ότι τα τρία πρώτα αιτήματα αναφέρονται εις τον Θεόν, και τα τρία τελευταία αιτήματα αναφέρονται στον άνθρωπο και τις ψυχοσωματικές του ανάγκες. Ακόμη λέγαμε την περασμένη φορά ότι με την διατύπωση του τρίτου αιτήματος, που τελειώνει «γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης», φιλολογικά ο Κύριος φιλολογικά κατέρχεται από τον ουρανό εις τα επίγεια με αυτό το φιλολογικό σχήμα, ως εν ουρανό και επί της γης. Κατεβαίνει δηλαδή φιλολογικά πολύ ομαλά. Είναι πολύ ωραία αυτή η παρατήρηση. Βέβαια δεν είναι δική μου, μας την είχε πει κάποτε ένας κατηχητής μας, τη διατήρω στη μνήμη μου από τότε. Γίνεται αυτή η ομαλή κάθοδος από τον ουρανό και τα ουράνια στη γη και τα επίγεια. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Το χωρίον θέλει να πει: δώσε μας τον άρτον μας, που ανήκει στην ουσία μας, δώσε μας τον σήμερα. Ανήκει στην ουσία μας, θα το δούμε αυτό. Αλλά ποιος είναι αυτός ο άρτος τον οποίον ζητούμε και που ανήκει στην ουσία μας? Ο άρτος, η λέξη άρτος, έχει πολλές έννοιες. Λέμε επί παραδείγματι, δουλεύω και βγάζω το ψωμί μου. Βγάζω το ψωμί μου, τον άρτον μου. Βγάζω το ψωμί μου.
Και εννοούμε βεβαίως όλες τις ηλικιές μας ανάγκες, διότι ένας που πηγαίνει στο μεροκάματο για να βγάλει το ψωμί του δεν αγοράζει μόνο ψωμί. Υπό την έννοια, υπό την λέξη άρτος υπονοούνται και οι άλλες τροφές, και τα ρούχα και τα παπούτσια και η στέγη, το σπίτι. Όλα αυτά υπονοούνται υπό την λέξη άρτος. Βλέπετε λοιπόν, όπως θα δούμε και παρακάτω και άλλες σημασίες, είναι μία λέξη με κάποιες διαφορετικές έννοιες. Ότι μπορεί κανείς να τραφεί και χωρίς αυτό που λέμε ψωμί, είναι εκείνο που είπε ο Μωυσής εις το λαό του Θεού, είναι στο Δευτερονόμιο, το οποίο πήρε κατόπιν ο Κύριος και το είπε εις τον πειραστήν, εις τον διάβολον, ότι ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Μάλιστα του είναι γραμμένο. Πού είναι γραμμένο? Στο Δευτερονόμιο. Αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δεν είναι μόνο να ζήσει κανείς με το ψωμί, αν θέλει ο Θεός λέγει ένα λόγο και ζει ο άνθρωπος και χωρίς ψωμί. Αλλά τότε αυτό με το οποίο ζει είναι ένας ιδιότυπος άρτος. Έτσι επαναλαμβάνω, όταν ζητούμε το ψωμί μας, τον άρτον μας, ζητούμε πολλά πράγματα ταυτοχρόνως από τον Θεό. Και πρώτα να δούμε τον πνευματικό άρτον, μια που τον αναφέρει και ο Άγιος Κύριλλος. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει το εξής, πως ο άρτος που ζητάμε είναι ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός είχε πει, εγώ ημί ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού. Ιωάννης 6,41. Εγώ, λέγει, με το ψωμί που κατέβηκα από τον ουρανό. Και μάλιστα κατ' επανάληψη ο Κύριος ομιλεί εκεί στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννου, κατ' επανάληψη, ότι είναι ο άρτος της ζωής, το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό, ότι είναι το αληθινό μάνα και ότι το μάνα με το οποίο ετράφησαν οι Ισραηλίτες στην έρημο ήταν αντίτυπον, ήταν μια εικόνα, ήταν ένα αντίτυπον του πρωτοτύπου άρτου που είναι ο Χριστός και ούτω καθεξής. Έτσι βλέπουμε ότι πράγματι άρτος είναι ο Χριστός. Και όπως ο υλικός άρτος τρέφει τον άνθρωπο κατά τον ίδιο τρόπο, και αυτός ο πνευματικός άρτος, δηλαδή ο ουράνιος άρτος, δηλαδή ο Χριστός, είναι εκείνος ο οποίος διατηρεί όχι απλώς σε μία κοινή, όπως ξέρουμε, ζωή, αλλά εις αυτήν την αιώνιον ζωή. Είπαμε ότι ο άρτος είναι ο Χριστός. Μας λέει πάλι ο Άγιος Μάξιμος ότι αυτόν τον άρτον που ζητάμε, τον άρτον ημών των επιούσεων, στην πραγματικότητα ζητάμε από τον Πατέρα να μας δώσει τον Υιόν Του. Πιάσετε το αυτό, είναι σπουδαίο. Πατέρα, δώσε μας τον Υιό Σου, δώσε μας τον άρτον μας, δώσε μας τον Υιόν Σου. Γιατί ο Πατήρ δίδει τον Υιόν. Ο Υιός γίνεται ούτως υπήν αντικείμενον δόσεως εκ μέρους του Πατρός προς τους ανθρώπους. Ακόμη όταν ζητάμε τον Υιόν, τον ουράνιον άρτον, βεβαίως, εδώ προσέξτε για να μην παρανοηθώ, δεν σημαίνει ότι τον δέχομαι ολόκληρον τον Χριστόν. Προσέξτε, θα το εξηγήσω.
αλλά κατά την δεκτικότητα που έχει ο καθένας μπορεί να δέχεται τον Υιόν και να του αποκαλύπτεται. Όταν λέμε δεν δέχεται ολόκληρον τον Χριστόν, για να μην παρανοηθώ, λέμε ότι στη Θεία Λειτουργία ότι είτε μέρος πάρουμε του Αγίου Άρτου από τη Θεία Ευχαριστία, είτε ολόκληρον τον Άρτο. Ο Χριστός είναι και εις το όλον και εις το μέρος. Έτσι λοιπόν, αν πάρω ψυχίων, εικόνιων, μόλις ορατών, τον πήρα ολόκληρο τον Χριστόν. Γι' αυτό λέμε εκεί ομιλιζόμενος και μη διαιρούμενος. Αυτός ο οποίος μελίζεται μεν, κομματιάζεται, μελίζεται και δίδεται εις τους πιστούς, δεν μερίζεται όμως, διότι ο κάθε πιστός δεν παίρνει ένα κομματάκι του Χριστού, αλλά παίρνει ολόκληρον τον Χριστόν. Αναφυσβήτητα ολόκληρον τον Χριστόν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Όταν έχω έναν καθρέπτη μεγάλον, βεβαίως μου προβάλλει το είδωλον του ηλίου. Αν τον καθρέπτη αυτόν τον σπάσω σε πολλά κομμάτια, πάλι κάθε κομμάτι του καθρέπτου, του σπασμένου καθρέπτου, κάθε κομμάτι του μου προβάλλει ολόκληρο το είδωλον του ηλίου. Δεν σημαίνει δηλαδή, επειδή έχω κομμάτια, έχω τώρα εδώ κομματιασμένο το είδωλον του ηλίου. Είναι κατανοητό. Όταν όμως λέμε, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι δεν παίρνουμε ολόκληρον, αλλά κατά την δεκτικότητά του ο καθένας παίρνει τον Χριστόν, εννοεί το εξής, ότι εγώ παίρνω τον Χριστό ολόκληρο στη Θεία Ευχαριστία, αλλά δεν μου αποκαλύπτεται παρά μόνον κατά την δεκτικότητα που έχω. Τον πήρα, αλλά δεν έχω ολόκληρη την αποκάλυψη. Αυτό είναι αυτονόητο, διότι κατά την καλλιέργεια του καθενός, την ευσέβειά του και λοιπά, έχουμε και την κατανόηση, την αποκάλυψη, την πρόσληψη του Χριστού. Πρόσληψη όχι να πάρω κομματάκι τώρα του σώματός του, αλλά αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Έτσι, ένας ο οποίος έχει βάθος ευσεβίας και θεολογίας, όταν κοινωνεί, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με έναν ο οποίος, ας πάρω τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, ο οποίος τρόμαζε όταν έπαιρνε τον Χριστόν, κυριολεκτικά τρόμαζε και έβλεπε τα μέλη του και έλεγε, πού να τα κουμπίσω. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο με έναν ο οποίος αδιάφορα πολλές φορές έρχεται να κοινωνήσει, ή που να έχει και μία ευσέβεια, αλλά πάρα πολύ μικρή. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Έτσι ο Χριστός προσλαμβάνεται από τους πιστούς, γίνεται ο άρτος του κάθε πιστού, και τον άρτον τον εκ του ουρανού κατά βάντα τον παίρνουμε, το Χριστό τον παίρνουμε εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Για να μην νομιστεί ότι πρόκειται περί μιας εικόνος, ο Χριστός είπε εις τους καπερναίτες που τον αναζήτησαν, γιατί έφαγαν ψωμί, και τους είπε μη ζητάτε το ψωμί που χάνεται, την βρόσιν, την απολυμένην, αλλά την μένουσαν. Και είπαν ναι Κύριε, ναι, αλλά ποια είναι αυτή? Και είπε η σάρκα μου. Προσέξτε, δεν είπε το σώμα μου, αλλά είπε η σάρκα μου. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ σώματος και σαρκός? Ότι το σώμα έχει μία τιμητική ονομασία που λέγεται σώμα, δεν θα μείνω πιο πολύ το γιατί και το πώς, αλλά η σάρκα έχει μία υποτιμητική σημασία. Αν θέλετε να το πούμε κάπως
έτσι απλοϊνικά, αν έπρεπε να το μεταφράσουμε, θα λέγαμε, θα λέγει ο γιατρός επί παραδείγματι στον ασθενή, πώς αισθάνεσαι το σώμα σου? Αν έπρεπε να το πούμε υποτιμητικά, θα το λέγαμε, τι έχεις να πεις για το κρέας σου? Ακούτε, για το κρέας σου. Ομό. Εν τούτης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιον του Ευαγγελίου του λέγει ότι ο λόγος σάρξ εγένετο. Δεν λέγει ούτε άνθρωπος εγένετο, ούτε σώμα εγένετο, αλλά λέει σάρξ. Και τώρα ο Χριστός λέει, εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου κλπ. Κλπ. Γιατί ομιλεί ο Κύριος εδώ με αυτόν τον ομό τρόπο, δηλαδή το κρέας, για να δείξει τον ρεαλισμό της ενανθρωπίσεώς του, ότι είναι πραγματικά το σώμα του και είναι πραγματικά σώμα ανθρώπου, σώμα πραγματικά, γι' αυτό το αποκαλεί σάρκα. Να το μεταφράσουμε έτσι, αν άντεχε αυτή η μετάφραση. Τι είπε στους Καπερναΐτες? Λέγει, εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δηλαδή εάν δεν φάτε το κρέας του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του να το ρουφήξετε, δεν μπορείτε να έχετε την αιώνιον ζωή. Οι άνθρωποι αηδίασαν, αισθάνθηκαν έναν αποτροπιασμό. Τι είναι αυτά που λέγει? Τις δύναται αυτού ακούειν? Θα φάμε τη σάρκα του? Δηλαδή κανιβανισμός? Βέβαια, κάποιος καθηγητής θεολογίας είπε κάποτε στους φοιτητάς του ότι τι νομίζετε, ο χριστιανισμός είναι κανιβανισμός? Βέβαια τόσο καταλάβαινε και αυτός. Τέλος πάντων, κανιβανισμός ο χριστιανισμός? Απλώς ήθελε εδώ ο Κύριος να τονίσει ότι είναι αληθινή βρώσης η σάρκα του. Το λέει, ηγάρ σάρξ μου, αληθώς εστί βρώσης. Είναι πράγματι κάτι που τρώγεται. Το δε αίμα μου αληθώς εστί πόσης. Είναι λοιπόν η σάρκα του Υιού του Θεού, ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Είναι η ανθρωπίνη φύσης. Και όταν λέμε ανθρωπίνη φύση, εννοούμε και τη σάρκα, το σώμα, και την ψυχή, την ανθρωπίνη. Είναι μια απορία από πέρυσι. Πέστε μας, σας παρακαλούμε, λέγει, όταν κοινωνούμε, τι ακριβώς κοινωνούμε? Ακριβώς αυτό που είπε ο Χριστός, των πραγματικών Χριστών. Και, και όπως λέγει ωραιότατα ο Δοσίθεος στην ομολογία του Ιεροσολύμων, Δοσίθεος, λέγει, είναι του 16ου αιώνα, λέγει, αυτό το σώμα που πήρα από την Παναγία, αυτό που σταυρώθηκε, αυτό που ανελήφθη, αυτό που κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός, αυτό το σώμα δηλαδή που είναι ηνωμένο με τη Θεία Φύση, με το Θεό Λόγο δηλαδή, αυτό το σώμα κοινωνούμε. Αυτό είναι. Έτσι ζητάμε τώρα τον ουράνιον άρτον να μας τον δώσει ο Πατήρ. Ναι, γιατί ο Πατήρ έδωκε τον Υιόν και τη σωτηρία του κόσμου. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε. Ώστε λοιπόν, αυτός είναι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, είναι η σάρκα του Υιού του Θεού, λέει το σώμα του και το αίμα του, η ανθρωπίνη του φύσης, την οποία παίρνουμε εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Υιός Κύριλλος από αυτό που σας διάβασα λέγει το εξής: ο άρτος ούτος, ο κοινός, ουκέστην επιούσιος. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Ούτως ο άρτος είναι το ψωμί. Θα μπορούσε να έχει δίπλα του κάποιο ψωμί και να λέγει, να αυτό το ψωμί. Αυτός λέει δεν είναι επιούσιος. Ξέρετε, η λέξη επιούσιος έχει διάφορες σημασίες.
Δεν θέλω να σας κουράσω με τις διάφορες σημασίες, όπως θα πει και αυτός που έρχεται. Λέμε η επιούσα ημέρα, αυτός που έρχεται. Δεν θέλω όμως, έτσι για την ιστορία σας το είπα μόνο. Και υπάρχουν πατέρες που έχουν ερμηνεύσει ο άρτος που έρχεται. Ο επιούσιος είναι ο επί την ουσία μας. Άλλοι πατέρες ερμηνεύουν αυτό. Έχει πολλές σημασίες η λέξη επιούσιος. Αυτός λοιπόν ο επιούσιος άρτος, ο επιούσιος, είναι αυτός που αφορά στην ουσία μας, δηλαδή στην ύπαρξή μας. Δηλαδή αυτός ο οποίος συντηρεί την ύπαρξή μας. Αν δεν φάγω άρτον, και είπαμε άρτος είναι όλα τα υλικά αγαθά, αν δεν φάω και δεν πιω, δεν θα πεθάνω. Άρα λοιπόν τι κάνουν τα υλικά αγαθά με την επωνυμία τη γενική άρτος? Με διατηρούν στην ύπαρξη. Με τρέφουν, με αυξάνουν, με διατηρούν στην ύπαρξη. Ο επί την ουσίαν λοιπόν άρτος. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, δεν είναι αυτός ο κοινός άρτος ο επιούσιος. Ο δε άρτος ο Άγιος επιούσιος εστίν. Ποιο είναι το εκείνο που είναι πραγματικά επιούσιος? Ποιος είναι? Ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας. Σας είπα στην αρχή ότι κάνει γρήγορα την αναγωγή του και δεν μένει στον υλικών άρτων, γιατί βιάζεται ο Άγιος Κύριλλος. Έτσι ο πραγματικός άρτος που μας τρέφει είναι ο άρτος του Θεού, δηλαδή το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Και λέει εδώ, αντί του επί την ουσίαν της ψυχής κατατασσόμενος. Ο Άγιος Κύριλλος ερμηνεύει το επιούσιος, αυτός που είναι στην ουσία μας, που τρέφει την ουσία μας. Άλλοι πατέρες, σας είπα, λένε κάτι άλλο. Μάλιστα ο Άγιος Αμβρόσιος λέγει με μία μόνη λέξη, την ελληνική λέξη επιούσιος, έχουμε και τη μία σημασία, έχουμε και την άλλη σημασία. Σας το λέγω έτσι για την ιστορία. Δηλαδή κάτι που έρχεται και κάτι που είναι στην ουσία μας. Μία μόνο λέξη. Γι' αυτό είναι πολύτιμη η ελληνική γλώσσα. Είναι τόσο πολύτιμη η ελληνική γλώσσα. Και είναι πυκνή η ελληνική γλώσσα. Ώστε δεν είναι ο επιούσιος που μας τρέφει. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού εκείνο που μας τρέφει. Ακόμα άρτος είναι ο λόγος του Χριστού. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πήγα λιγάκι παρακάτω, ο Χριστός είπε, είναι της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Αν δεν πεθάνω, τότε σημαίνει ότι αυτός ο άρτος είναι όντως επί της ουσίας μου, επιούσιος. Ώστε λέει κάποιος να φάει από αυτόν και να μην πεθάνει. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Τον άρτον της Θείας Ευχαριστίας θα ζήσει αιωνίως. Και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, λέει ο Κύριος, η σάρξ μου εστίν. Είναι η σάρκα μου. Ιωάννης 6,50 και 51. Έτσι επαναλαμβάνω, η αληθινή μας ύπαρξη στηρίζεται αιωνίως και τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμη συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει, προσέξτε αυτό το σημείο το οποίο θα σας είναι απορία, σίγουρα θα σας είναι απορία. Ούτως ο άρτος, ποιος ούτως, με αλφα κεφαλαίων τώρα, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, ουκ εις κοιλίαν χωρεί και εις αφεδρώνα εκβάλλεται. Δηλαδή δεν προχωρεί στο πεπτικό σύστημα και από εκεί πηγαίνει στο αποχωρητήριο, στην τουαλέτα. Ο αφεδρών είναι αυτό. Μάλιστα τη λέξη αφεδρών χρησιμοποίησε και ο Κύριος
στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου είναι γραμμένο, στο στίχο 17. Δηλαδή, όταν κοινωνείς, δεν πηγαίνεις στο πεπτικό σου σύστημα και από εκεί ή στα έντερα και από εκεί ή στην τουαλέτα, στο αποχωρητήριο. Αλλά τι? Αλισπάσαν σου την σύσταση, αναδίδονται εις ωφέλιαν ψυχίστε και σώματος. Αλλά σ' ολόκληρη την ύπαρξή σου, την σύστασή σου, αναδίδονται, απλώνεται, για να ωφεληθεί και η ψυχή σου και το σώμα σου. Διότι τρέφεται και η ψυχή με το μυστηρίον της Θείας Ευχαριστίας, ενώ με το κοινό ψωμί δεν τρέφεται η ψυχή, αλλά μόνο το σώμα. Σίγουρα δεν θα το ξέρατε αυτό. Και μάλιστα με την ευκαιρία να σας πω και κάτι που λέμε να μην φτύσουμε όταν κοινωνήσαμε. Δεν πρόκειται, πρόκειται περί του σάλιου μας ότι είναι άγιο, διότι την ίδια ώρα άλλα πράγματα μπορούμε να αποβάλλουμε, όπως είναι οι μίξες μας, όπως είναι τα ούρα μας και τα κόπρενα. Δεν σημαίνει την ημέρα που κοινωνήσαμε δεν θα πάμε στο αποχωρητήριο, ούτε ακόμη ότι έχω τον Χριστό την ημέρα εκείνη και τη δεύτερη ημέρα που έχω απεκρίσεις, όπως είναι οι μίξες και τα λοιπά, δεν λέω σάλιο γιατί εκείνη το επίμαχο θέμα, ότι μου έφυγε ο Χριστός, είναι αδιανόητο πράγμα. Είναι αδιανόητο πράγμα. Όπως πολύ ωραία λέει εδώ, αναδίδεται η σοφέλεια εν ψυχίστε και σώματος. Σ' όλη σου την σύσταση, λέει, σ' όλη σου την ύπαρξη, απλώνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ούτε ακόμη αν κοπώ, από εκεί έφυγε ο Χριστός. Αν κοπώ, φεύγει η ψυχή μου από εκεί που έκοψα το χέρι μου. Αλλά τόσο δεν φεύγει και η ψυχή. Δεν φεύγει και ο Χριστός. Αν είναι δυνατόν. Οι μάρτυρες κοινωνούσαν, αν είχαν τη δυνατότητα να κοινωνήσουν, και πήγαιναν στο μαρτύριο. Σας ερωτώ, την ώρα και μάλιστα αυθημερών, θυμηθείτε την περίπτωση του Ταρσιζίου. Αυτή η ωραία ιστορία που πήγαινε να κοινωνήσουν, αλλά τελικά κοινωνήσαν, όμως έκαναν τη λειτουργία μέσα στις φυλακές. Σας ερωτώ, μετά από την Θεία Κοινωνία που πήραν οι μέλλοντες μάρτυρες και πήγαν στο μαρτύριο και τους έφαγαν τα θηρία, τους έσφαξαν, τους αποκεφάλισαν, σας ερωτώ, όπως σκύθηκε το αίμα τους, έφυγε ο Χριστός από αυτούς? Αγαπητοί μου, δεν φεύγει ο Χριστός από εκεί. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δεν φεύγει ο Χριστός. Όπως η ψυχή μας απλώνεται στην ύπαρξή μας και δεν τη βρίσκουμε, αν κόψουμε το δάχτυλό μας, ακόμα και την καρδιά μας να αλλάξουμε. Γίνονται εγχειρήσεις σήμερα με καρδιά. Βάζουν καινούργια καρδιά. Δεν σημαίνει χάνω την προσωπικότητά μου. Όπως θα επιστεύετε ότι θα μπορούσα να χάνω την προσωπικότητά μου. Έτσι, αν στο στόμα μου μέσα που έχω κοινωνήσει έχει καθίσει κάτι στα δόντια μου και φτύσω, αυτό είναι το επικίνδυνο. Γι' αυτό σας συμβουλεύω, όταν θα κοινωνείτε, όταν μάλιστα παίρνετε σώμα, γιατί πρέπει να παίρνετε σώμα Χριστού, δεν θα καταπίνετε παρά την ώρα που κοινωνάτε. Θα κλείσει το στόμα σας, δεν θα καταπιείτε, θα πάτε στη θέση σας και τότε με ηρεμία θα καταπιείτε χωρίς να μασίσετε. Το περιεχόμενο θα βρίσκεται ανάμεσα στον ουρανίσκο και τη γλώσσα σας. Έτσι ήρεμα θα καταπιείτε. Λέω ήρεμα γιατί μπορεί κάποιος στραβά να καταπιεί από μια ταραχή του και τότε να βήξει, να τα κάνει ζημιά. Λοιπόν, ηρέμος θα καταπιείτε, δεν θα μασίσετε. Θα πάτε στο σπίτι σας και θα πιείτε, και στην εκκλησία αν υπάρχει δυνατότητα, μερικές γουλιές νερό. Μερικοί συνηθίζουν το κρασί, και μάλιστα είναι και γραμμένο αυτό στη φυλάδα μας για το κρασί, λίγο νερό.
θα ξεπλύνετε το στόμα σας, δεν θα το χυγίσετε αυτό το ξέπλυμα, θα το καταπιείτε 2-3 φορές και μετά μπορείτε να φτύσετε. Διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι το σάλιο είναι άγιον και να μην το αφαιρέσουμε, αλλά να μην παρασύρει το φτύσιμο εκείνο που μόλις κοινωνήσαμε. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Μπορείτε να φανταστείτε έναν ιερέα που κάνει 40 λίτρουγο να μην φτύσει 40 ημέρες. Είναι αδιανόητο πράγμα. Είναι αδιανόητο πράγμα. Λοιπόν, προχωρούμε. Σας είπα ότι η σύστασή μας είναι η όλη ψυχοσωματική μας ύπαρξη. Εκεί απλώνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμεθα, με αυτήν την ωραία έκφραση των πατέρων, συνεμοί γινόμαστε και σύσσωμοι. Σύσσωμοι και σύνεμοι. Ένα σώμα με τον Χριστό, ένα σώμα, ένα αίμα. Αν ερωτήσετε, όταν κοινωνούμε παίρνουμε το Χριστό, θα σας απαντούσα. Δεν παίρνουμε εμείς το Χριστό, παίρνει εκείνος εμάς. Το αντιληφθήκατε? Αν ερωτήσετε, το σώμα περιέχει την ψυχή? Κατά τους πατέρες η ψυχή περιέχει το σώμα. Έτσι και εδώ, μη σας κάνουν εντύπωση αυτά, έτσι και εδώ δεν παίρνουμε εμείς τον Χριστό, μας παίρνει εκείνος. Γινόμεθα μέλη του, μέλη του δικού του σώματος. Μας προσλαμβάνει, δεν τον προσλαμβάνουμε, μας προσλαμβάνει. Αλλά ας προχωρήσουμε. Σας είπα ότι αν κόψω το χέρι μου ή ότι αλλοπάθω ή όπως οι μάρτυρες μετά από τη Θεία Ευχαριστία μπορούσαν να μαρτυρήσουν, τότε εδώ τι γίνεται? Πώς είναι δεμένος ο Χριστός? Μήπως τον χάσουμε? Μήπως έχουμε καμία βιολογική, θα λέγαμε, ένωση? Η απάντηση, αγαπητή μου, είναι η εξής. Ο Χριστός είναι δεμένος μαζί μας, να το πω έτσι, αν και το σπουδαίο είναι εμείς είμαστε δεμένοι με τον Χριστό, είναι δεμένος μαζί μας περισσότερο από κάθε βιολογία. Έτσι, ό,τι να μας κάνουν, τον Χριστό δεν μας τον αφαιρούν, ακόμη τον κρατούμε, και αν μείνουν γυμνά τα κόκαλά μας μέσα εις τον τάφο. Γι' αυτό τα κόκαλά μας, τα οστά μας, τα οστά των μαρτύρων, των Αγίων, θαυματουργούν. Γιατί είναι δεμένα με το Χριστό. Βλέπετε, δεμένα με το Χριστό. Έχασαν, χάθηκαν οι σάρκες, τελείως, δεν υπάρχουν σάρκες. Τα οστά δεμένα με το Χριστό, εν Αγίω Πνεύματι. Είναι εκπληκτικό, πραγματικά. Όταν η Εκκλησία τοποθετεί την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, στη Θεία Λειτουργία, μετά από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, γιατί το κάνει αυτό? Αφήνει να εννοηθεί ότι ο άρτος αυτός, ο οποίος είναι ήδη επί της Αγίας Τραπέζης, είναι το σώμα του Χριστού. Διότι αν το Πάτερ ημών το ελέγαμε πρώτου καθαγιασμού, τότε θα άφηνε να εννοηθεί ότι πρόκειται περί κοινού άρτου, δηλαδή οι υλικές μας ανάγκες τις οποίες ζητούμε από το Θεό. Και όταν ακόμη λέγει σήμερον, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, δηλαδή να το μεταφράσουμε έτσι, τον Χριστό μας δώσε μας τον σήμερα, δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την πυκνή μετοχή μας στη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή υπενήσεται εδώ τη συχνή Θεία Κοινωνία. Όταν έχουμε τον Άγιον Άρτον στο Άγιο Δισκάριο ή στο Άγιο Ποτήριο, που για μια στιγμή κάποιος μπορεί να δει
ας πούμε όπως κοινωνεί ο ιερεύς, ανεβαίνει κανείς σε ένα σκαλοπάτι παρακείμενο εκεί, βλέπει μέσα το Άγιο Ποτήριο, το περιεχόμενό του. Θα σας κάνει εντύπωση αυτό που θα σας πω. Πώς βλέπουμε τον Άγιον Άρτον? Προπαντός εμείς ιερείς εις το Άγιο Δισκάριον, ή αν θέλετε κάποια στιγμή φεύγουμε από την Αγία Τράπεζα μπροστά, όλος ο λαός βλέπει τον Άγιον Άρτον επί του Αγίου Δισκαρίου μετά τον καθαγιασμόν. Πώς τον βλέπετε? Πώς τον βλέπουμε? Θα πείτε, τι πώς τον βλέπουμε? Με τι διάθεση τον βλέπουμε? Με πίστη, με απιστία, πώς? Ακούστε τι λέει, παρακαλώ, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι στο πρώτο βασιλείον 2,29, και δυστυχώς αναφέρεται στον αρχιερέα Ηλί, όπως ακριβώς και στα παιδιά του. Ακούστε τι λέει: «Ηνα τι επέβλεψας εις την θυσίαν μου ανεδί οφθαλμό?» Γιατί, λέει, κοίταξες με αδιάνθρωπο μάτι τη θυσία μου? Και εκεί τι ήταν τα ζώα που θυσιάζονται? Εδώ τι είναι? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και άμα λέει ανεδί οφθαλμό, δηλαδή αδιάνθρωπο μάτι, τι εννοεί εδώ? Είναι η ανευλάβεια, η απιστία και η συνήθεια. Ιδίως για εμάς τους κληρικούς, η συνήθεια. Αυτό είναι ο ανεδής οφθαλμός. Όταν μάλιστα ο χειρισμός του αμνού, του σώματος του Χριστού, από μας τώρα πια, από μας, γίνεται κατά έναν τρόπο αδιάφορον και επιπόλαιον. Α, κόβουμε εκεί, ξέρω εγώ, γιατί είναι προχαραγμένος σε 4 τεταρτημόρια. Χωρίζουμε εκεί, ρίχνουμε στο Άγιο Ποτήριο, μάλιστα με έναν τρόπο σαν να ρίχναμε δεν ξέρω τι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Να μας φυλάξει ο Θεός. Θα σας έλεγα, τρομάξομεν, το ξόμε ωμέγα, να τρομάξουμε. Μη κάποτε σταθούμε μπροστά στο Άγιο Ποτήριο κατά αυτών των τρόπων. Γι' αυτό λέγει ο διάκονος ή ο ιερεύς, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αυτό το «και αγάπης», μη σας πάει το μυαλό σας ότι είναι η αγάπη των πλησίων. Είναι η αγάπη εις τον Ιησό Χριστόν. Κατ' επέκταση είναι η αγάπη των πλησίων. Διότι ο φόβος, η πίστης αναφέρεται στον Χριστό. Γιατί η αγάπη αναφέρεται στους ανθρώπους? Με τα φόβου, πίστεως και αγάπης, αυτό το τρίπτυχο που αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστό, δηλαδή στον πιστό για τον Ιησού Χριστό. Ακόμη, με Άρτον εννοούμε και το Λόγο του Θεού. Φεύγω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εννοούμε το Λόγο του Θεού. Θα επαναλάβω εκείνο το οποίο είπε ο Μωυσής στο λαό και χρησιμοποίησε ο Κύριος κατοπινά: «Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Δηλαδή, μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος με ένα λόγο που θα πει ο Θεός. Είναι πολύτιμο το χωρίον αυτό, και επιτρέψατε μου να σας το λιγάκι λιανίσω. Λέει ο Μωυσής στο λαό, είναι στο Δευτερονόμιο 8,3. Εκεί είναι το χωρίο που σας ανέφερα. Να σας το πω όμως ολόκληρο. Και γιατί το είπε ο Μωυσής? «Και κάκος έσαι και ελιμαγχώνης έσαι», δηλαδή ο Θεός, δηλαδή άφησε να υποστείς κακώσεις στην έρημο, σ' άφησε να πεινάσεις, λιμαγχωνώ, ελιμαγχώνης έσαι, δηλαδή σ' άφησε να πεινάσεις, να λιμάξεις, επιλέξει το λι με γιώτα.
και ψώμησέ σε το μάνα και σου έδωσε να φας το μάνα που έριξε από τον ουρανό. Ο ουκίδησαν οι πατέρες σου, το οποίο δεν γνώριζαν οι προγονείς σου, είναι αναγγείληση για να σου αναγγείλει ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος, αλλά επαντηρήματι το εκπορευωμένο διαστόματος Θεού ζήσεται ο άνθρωπος. Δηλαδή ακούστε εδώ να δείτε, αγαπητοί μου, να το πούμε απλά, ο Θεός όταν μας κατασκεύασε έκανε το πεπτικό μας σύστημα και είπε ο άνθρωπος θα ζει όταν τρώει ψωμί. Άμα δεν φάει θα πεθάνει. Γιατί το έκανε έτσι ο Θεός? Γιατί έτσι το ήθελε. Πάντα όσα ήθελαν ή θέλησαν επίησαν ο Κύριος, λέει ο Ψαλμωδός. Έτσι ήθελε. Ήθελε να έχουμε πεπτικό σύστημα, να τρώμε το ψωμί και να γίνεται αυτή η διαδικασία κτλ. Γιατί λοιπόν έγινε? Γιατί έτσι θέλησε ο άνθρωπος, ο Θεός, για να ζει ο άνθρωπος. Αύριο, στην αιωνιότητα, θα καταργηθούν οι τροφές και η κοιλιά, το πεπτικό σύστημα. Θέλετε να το δείτε? Τι λέει ο Απόστολος στην 1η προς Κορινθίους, 6ο κεφάλαιο, στίχος 13? Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμαση. Ο δε Θεός και ταύτην πια την κοιλία και ταύτα πια τα βρώματα, τα φαγητά, καταργήσει. Καταργώ θα πει, δεν θα πει εξαφανίζω, θα πει θέτω εις αργίαν. Όπως και τον διάβολο θα τον καταργήσει, θα τον θέσει εις αργίαν. Δηλαδή δεν θα μπορεί πλέον να ενεργεί. Αυτό θα πει καταργώ, όχι εξαφανίζω. Σπουδαία όλα αυτά. Τότε ο άνθρωπος θα ζει, παρότι πάλι θα έχει σώμα, το σώμα της Αναστάσεως, χωρίς να τρώγει. Γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Ώστε λοιπόν ο λόγος του Θεού είναι εκείνος που κάνει τον άνθρωπο να ζει. Είτε θα ήθελε ο Θεός να τρώγει ο άνθρωπος και να ζει, είτε θα ήθελε ο άνθρωπος να μην τρώγει και πάλι να ζει. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο τον κάνει τώρα να ζει τον άνθρωπο? Το ρήμα, ο λόγος, το ρήμα του Θεού. Αυτό είναι. Γι' αυτό καθημερινά πρέπει να μελετούμε τον λόγο του Θεού, γιατί διαφορετικά, αγαπητοί μου, θα λιμοκτονήσουμε, θα πεινάσουμε, θα αδειάσουμε, θα εξασθενήσουμε, αλλά και για να μάθουμε ότι εκείνο που μας τρέφει είναι ό,τι λέει ο Θεός και ζούμε βάσει του ό,τι λέγει ο Θεός. Ας δούμε όμως, αγαπητοί μου, το ιερό κείμενο όπως διατυπούται, όπως σε μια πρώτη ματιά θα το βλέπε κάποιος αναγνώστης, σε ένα πρώτο επίπεδο. Γιατί δεν πήρα το πρώτο επίπεδο, πήρα το τελευταίο επίπεδο. Σαν ψωμί, σαν άρτος, σαν κοινό ψωμί, που εκφράζει ταυτόχρονα όλες τις υλικές μας ανάγκες. Έτσι να το δούμε. Στρεφόμεθα στο Θεό και του λέμε: Πάτερ ημών, δώσε μην τον άρτον ημών των επιούσιων. Γιατί στρεφόμεθα εις τον Θεό? Διότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος τρέφει τα σύμπαντα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει την κατάργηση της εργασίας. Θα εργαστείς για να φας. Πόσα χωρία έχουμε στην Αγία Γραφή που μιλάνε για την εργασία? Αλλά την τροφή θα σου τη δώσει τελικά ο Θεός. Λέει ο ψαλμωδός στον 146ο ψαλμό του: Το περιβάλλοντι των ουρανών ενεφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη ιετών. Αυτός που ετοιμάζει τη γη με τη βροχή, με τον ιετών. Το εξανατέλλοντι εν όρεσιν χόρτων και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Αυτός που φυτρώνει το φυτικό βασίλειο για να υπηρετήσει τον άνθρωπον.
διδόντι τις κτίνεσιν τροφήν αυτών. Αυτός που δίνει, λέει, στα κτίνη την τροφή τους. Και της νεωσής, αυτό θυμόμουν και αυτό το ανεζήτησα στους ψαλμούς και το βρήκα για να σας το πω, γιατί πάντα μ' άρεσε. Και της νεωσής των κοράκων, της επικαλουμένης αυτών. Και στα πουλάκια του κόρακα αυτός δίνει, γιατί τον επικαλούνται. Πώς τον επικαλούνται? Εγώ θα σας πάρω μια εικόνα, γιατί μπορεί να μην έχετε δει κορακοφολιά. Σίγουρα όμως έχετε δει φωλιά χελιδονιών. Όταν πλησιάζει το χελιδόνι η μάνα, ο πατέρας, για να ταΐσει, εκεί να ανοίγουν όλα μαζί το στόμα τους και τσιρίζουνε. Περιμένουν την τροφή. Ξέρετε ότι κουβαλάνε και νερό τα πουλιά στα πουλάκια τους. Και νερό κουβαλάνε, όχι μόνο τροφή. Λοιπόν, αυτό το άνοιγμα του στόματος δεν είναι παρά μια ωραιοτάτη έκφραση επίκλησης του Θεού. Δηλαδή, πατέρα, δώσε μας να φάμε. Είναι πολύ όμορφο. Και τα κοράκια λοιπόν δέχονται έτσι, αλλά κοπιάζουν να βρουν την τροφή τους. Δεν κοπιάζουν, αλλά πίσω από τον κόπο τους είναι εκείνο που ο Θεός ετοιμάζει. Έτσι και δια των άνθρωπων που ο Θεός τον θέλει εργατικών, πρέπει να κοπιάσει, αλλά πίσω όμως από αυτά δίδει ο Θεός. Γιατί επιμένω σε αυτό? Για να μην λέει κάποιος άνθρωπος ότι εξαρτάται από την εξυπνάδα του ή από τον κόπο του εκείνο που κέρδισε ως τροφή. Αυτό είναι αμαρτία να το πει κανείς. Θα συντελέσει η εξυπνάδα σου και ο κόπος σου. Αλλά πίσω από την εξυπνάδα σου και τον κόπο σου, που και αυτά σου τα έδωσε ουσιαστικά ο Θεός. Γιατί αν σε έκανε άρρωστο, αν ήσουν άρρωστος, θα έχεις κόπο να δουλέψεις? Εκείνος σου δίδει την τροφή. Αυτός που τρέφει τα σύμπαντα. Ο Κύριος μας είπε ακόμη, αγαπητοί μου, μη με ρυμνάτε. Μην έχετε την αγωνιώδη φροντίδα. Και μας στέλνει εξαρτωμένους από εκείνον. Θα πάω να δουλέψω, αλλά ο Κύριος θα μου δώσει την τροφή. Μπαίνει στροφές στο μυαλό μου πως θα βγάλω το ψωμί μου, αλλά εκείνος θα μου δώσει την τροφή. Μια σταγόνα, λέει ο Μακαρίτης πατήρ Σεραφείμ Παπακώστας σε ένα του βιβλίο, άνθρωπε, λέει, μια σταγόνα αίματος να πέσει παραπανίσια λιγότερη, ξέρω, κάπου στον εγκέφαλό σου, έγινες κλασικός βλάκας. Μη καφιέσαι λοιπόν για την εξυπνάδα σου, για την υγεία σου, για τις δυνάμεις σου, για την τσέπη σου. Ο Θεός σε τρέφει. Έχουμε και τις έκτακτες περιπτώσεις. Οι Εβραίοι στην έρημο, όπως ξέρετε, δεν είχαν τρόπο να φάνε. Τους τρέφει ο Θεός 40 χρόνια με το μάνα. Ο προφήτης Ηλίας, όταν έπεσε ο λοιμός και εκείνος έφυγε σαν να εκεί χήμαρο και τα λοιπά, χήμαρο Χόραθ, πώς ετρέφεται? Του πήγαινε ένα κοράκι ψωμί και κρέας. Ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί έβαλε κόρακα ο Θεός? Δεν έβαζε ένα περιστέρι, δεν έβαζε ένα κάτι άλλο? Για να δείξει το θαύμα ως εξής. Ο κόρακας τρώει μόνο κρέας. Το περιστέρι δεν τρώει κρέας. Ο κόρακας λοιπόν που τρώει το κρέας δεν το τρώει, γιατί παίρνει την εντολή να το πάει στον Ηλία, τον προφήτη, για να φανεί έκτυπο το θαύμα. Ο Δανίλ στο Λάκκο των Λεόντων, ξέρετε, είναι ωραία αυτή η ιστορία, όταν άφησαν πεινασμένα τα λεοντάρια να τον φάν. Αλλά και ο Δανίλ τι θα έτρωγε μέσα στο Λάκκο των Λεόντων? Κάποιος άνθρωπος, Αβακούμ ονόματι, όχι ο προφήτης Αβακούμ, πήγαινε, πού ξέρετε, στην Ιουδαία. Είχε τα χωράφια του σε μια απόσταση και πήγαινε να δώσει, έψησε στο σπίτι του φαΐ και πήγαινε να δώσει στους εργάτες να φάνε το μεσημέρι. Ξαφνικά ένας άγγελος, μη τρομάξετε, δεν θα συμβεί σε εμάς, κατά δυστυχία, τον άρπαξε από εδώ από τα μαλλιά
και μέσα σε μία στιγμή χρόνου τον έφερε πάνω από το λάκκο των Λεόντων. Ξέρετε πού? Στη Βαβυλώνα. Πω, πω φοβερό. Σε στιγμή χρόνου. Αφού τον ειδοποίησε, του είχε πει πρώτα ο άγγελος, πού πηγαίνεις? Λέει, στους εργάτες να τους δώσω φαγητό. Όχι, πήγαινε, λέει, στον Δανιήλ που είναι στη Βαβυλώνα. Ούτε τον Δανιήλ γνωρίζω, λέει, ο άνθρωπος αυτός, ούτε τη Βαβυλώνα. Ποτέ μου δεν έχω πάει. Και εκεί τον άρπαξε και τον έφερε πάνω από το λάκκο των Λεόντων και φωνάζει από πάνω ο Αβακούμ, Δανιήλ, Δανιήλ, τι συμβαίνει? Σου έφερα φαΐ και του ρίξε το φαΐ μέσα στο λάκκο των Λεόντων. Τα δε λεοντάρια σαν αρνάκια δεν πείραζαν τον Δανιήλ. Έχουμε τις έκτακτες περιπτώσεις. Αυτά όμως, αγαπητοί μου, είναι ιστορικά προηγούμενα. Θα το ξαναπώ με δυνατή φωνή και άλλη μια φορά. Αυτά είναι ιστορικά προηγούμενα, προπαντός 40 χρόνια που τρέφει ο Θεός το λαό του στην έρημο, για να πιστέψουμε ότι αυτό που λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και η γηνή, στο 12ο κεφάλαιο στίχος 6, και η γηνή έφυγε εις την έρημον, όπου εκεί, η γηνή είναι η εκκλησία, όπου εκεί έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, είναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260, 3,5 χρόνια. Το ακούσατε? Έχουμε τα προηγούμενα, τα ιστορικά προηγούμενα. Τρέφει ο Θεός, θα θρέψει ο Θεός το λαό του στην έρημο. Το λίμα που θα έχει μείνει, εκείνο που δεν θα έχει προσκυνήσει τον Αντίχριστον. Έτσι μας έδωσε προηγούμενα ιστορικά για να πιστέψουμε στα μελλοντικά. Πάντως ο Θεός υπόσχεται στην Αγία Γραφή, ούλη μοκτονήσει Κύριος ψυχήν δικαίαν. Δεν θα αφήσει τον δίκαιον άνθρωπο να πεθάνει από την πείνα. Και λέει στην προς Εβραίους, είναι από το Δευτερονόμιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ου μη σε ανώ, ουδού μη σε εγκαταλείπω. Ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Αγαπητοί μου, με αυτό το χωρίο έφυγα εγώ από το σπίτι μου. Δεν είχα άλλες ελπίδες για τον εαυτό μου. Ο Θεός μου υπόσχεται, είπα, από το σπίτι μου πριν 31 χρόνια, μπαίνουμε στα 32, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Σας βεβαιώνω, ούτε με άφησε, ούτε με εγκατέλειψε. Δύο φορές έμεινα με 2,5 δραχμές, αλλά δεν έμεινα νηστικός. Πώς έγινε δεν ξέρω, πάντως δεν έμεινα νηστικός. Ναι, και εγώ πάντα ελπίζω στην αγάπη του Θεού, και αν ο Θεός επιτρέψει να πεινάσω, πάλι η αγάπη του Θεού θα το δώσει αυτό. Δεν ξέρω. Τον άρτον ημών δώσει μην, σε πληθυντικό αριθμό, όπως και στο Πάτερ ημών λέμε, πατέρα μας, κοινός ο πατήρ, κοινά τα αγαθά, σπάσιμο ατομισμού. Δεν λέμε πατέρα μου δώσ' μου εμένα, δώσε εμάς. Αν σε κάποιον δοθούν περισσότερα αγαθά, πρέπει να γίνει αυτός που έχει τα περισσότερα διάκονος των μη εχόντων. Αφού του ζητάμε τον άρτο μας, πρέπει να φάνε και οι άλλοι. Ο Θεός σου δώσε πολλά για να σε δοκιμάσει. Θα δώσεις τους άλλους? Πρόσεξε. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι εικόνα απολαβής των κοινών αγαθών. Όλοι δεν κοινωνούμε από ένα ποτήριον, από έναν άρτον. Όλοι δεν κοινωνούμε. Λοιπόν, και μετέχουμε. Λοιπόν, και από τον κοινών άρτον, το ψωμί το καθημερινό, πρέπει όλοι να μετέχουμε. Εάν από το μείζον όλοι μετέχουμε και έχουμε κοινό πατέρα, γιατί πολύ περισσότερο δεν πρέπει να μετέχουμε και δια το μικρότερο πράγμα που είναι το κοινό μας ψωμί? Εκείνο το ημών ακόμη υπονοεί και την ελεημοσύνη. Αφού δεν έχει ο άλλος να φάει, έχεις εσύ. Κάνε ελεημοσύνη, γιατί ζήτησες το ψωμί μας, δεν έχει να φάει ο άλλος. Δώσε λοιπόν ελεημοσύνη. Ελεούμε τους αδελφούς, όπως ο κοινός πατήρ, ο Θεός είναι ελεήμων. Το ίδιο πρέπει να σκεφτούμε, αγαπητοί μου, και δια τα πνευματικά αγαθά. Εγώ ακούω κήρυγμα,
ας πάρω και έναν άλλον να ακούσει. Εγώ μελετάω Αγία Γραφή, ας βάλω στα χέρια του την Αγία Γραφή και του αλουνού, που λιμοκτονεί πνευματικά. Ας του δώσω μια καλή συμβουλή, ότι είναι δυνατόν να τον κάνω μέτοχο και των πνευματικών μου αγαθών. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Σήμερον. Ναι, πολλά θα είχαμε να πούμε πάνω σε αυτό το σήμερον. Οι Εβραίοι στην έρημο, αγαπητοί, εδέχονται το μάνα της ημέρας. Το ξέρετε αυτό. Γιατί απειγορεύεται να μαζέψουν μάνα για την άλλη μέρα. Τι έγινε το, εσκουλίκεζε. Το ακούσατε, εσκουλίκεζε. Θαυμαστός. Θαυμαστός. Το μάνα της Παρασκευής που μάζευαν για το Σάββατο, γιατί το Σάββατο δεν έπεφτε μάνα, δεν εσκουλίκεζε. Είναι εκπληκτικόν. Αρνητικός και θετικός το θαύμα. Τι σημαίνει ότι έπρεπε οι Εβραίοι μόνο της ημέρας το μάνα να μαζεύουν? Μάθημα εξαρτήσεως από την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Μερικοί μάζεψαν κρυφά, σκουλίκιαζε, αμέσως σκουλίκιαζε, βρώμησε το στρατόπεδο. Έτσι τους βρήκαν αυτοί που μάζεψαν, από τη βρώμα που δημιουργήθηκε. Και λέγει ο Θεός, μα επιτέλου, αυτή τη σκέψη έκαναν. Μπας και αύριο πεθάνει ο Θεός, που ξέρουμε. Ή μη σας μαζέψουμε περισσότερο, για να έχουμε τουλάχιστον εμείς να ζήσουμε. Ο σημερινός άρτος, δηλαδή ο άρτος της ημέρας, δώσει μην σήμερον, είναι ακόμη και ένα μάθημα ολιγαρχίας και ένα σπάσιμο της πλεονεξίας. Ζητάμε ακόμη την κάλυψη των αναγκών μας, όχι των ειδονών μας. Όταν λέμε σήμερα, των αναγκών μας, όχι των ειδονών μας, όχι για να πλουτίσουμε. Τα ζώα μας διδάσκουν σε αυτό. Ό,τι βρουν μες την ημέρα θα το φάνε. Αύριο έχει ο Θεός. Μας δίνουν και τα ζώα το μάθημα, και εμείς ούτε από τα ζώα ακόμη δεν έχουμε διδαχθεί. Αν πραγματώσουμε, αγαπητοί μου, βιωματικά αυτό το σήμερον, τότε γινόμεθα φιλόσοφοι και φιλοσοφούμε την παρούσα ζωή αλλά και τις διαστάσεις της. Ο Διογένης, η ειδωλολάτρησή του, είχε μία λιτότητα καταπληκτική. Θα μας μάθαινε καλύτερα αυτός το μάθημα του σήμερον, αυτής της λιτότητος, και θα ειδικαιούτο ειδωλολάτρης. Εμείς οι μεταχριστιανοί, έτσι, αν προσέξουμε τα αιτήματα της Κυριακής προσευχής, που ακόμη βεβαίως δεν ετελείωσαν, θα αντιληφθούμε ότι περιέχουν όλη την πνευματικότητα που ζητά ο Θεός από μας. Ναι, όλη την πνευματικότητα. Αυτή η μικρή προσευχή, η λιτή, εκείνη που μοιάζει τόσο απλή στην έκφρασή της και κατανοητή και από τον τελευταίο άνθρωπο, ναι, περιέχει όλη την ευαγγελική πνευματικότητα. Έτσι, είτε απαγγέλλομαι την προσευχή, την Κυριακή προσευχή, είτε τη μελετούμε μια ήσυχη ώρα, είτε την ακούμε σαν κήρυγμα ανάλυση τώρα, ας μπορούμε να βγάζουμε τα βαθιά της νοήματα για να γινόμαστε, αγαπητοί μου, πνευματικότεροι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.